Ευχαριστώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για την παρουσία τους εδώ. Σας κάλεσα γιατί μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης θέλω να γίνει γνωστό, να γίνει κοινωνός η κοινωνία της Καλαμάτας, η τοπική κοινωνία να μάθει ότι αποφάσισα ως γέννημα θρέμα Καλαματιανός, ως έναν άνθρωπο που στα 53 του χρόνια ζει σε αυτήν εδώ την πόλη, μεγάλωσα στη Λακωνικής, μητέρα μου γεννήθηκε στη Ράχη, ο πατέρας μου στα Γιαννητσάνικα, σχολείο πήγαινα στη Φυτιά, τα πρώτα μου παιχνίδια τα έκανα στον Άγιο Σίδερη, στις γειτονιές της Καλαμάτας. Γι' αυτό λοιπόν, νιώθοντας τον παλμό αυτής της πόλης εδώ και 50 χρόνια, αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά. Έχω ασχοληθεί και παλιότερα ως δημοτικός σύμβουλος, αλλά αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα ως υποψήφιος δήμαρχος Καλαμάτας. Η κεντρική διαχείριση μου έδωσε τη δυνατότητα να έχω άποψη για την κεντρική εξουσία. Τα χρόνια της ενασχόλησής μου ήταν γεμάτα εμπειρίες. Αυτή λοιπόν την εμπειρία που αποκόμισα, νομίζω ότι πρέπει να τη θέσω στην υπηρεσία της πόλης. Δεν είμαι παιδί του σωλήνα των κομματικών διεργασιών. Κατέρχομαι, θέτω την υποψηφιότητά μου ως απόλυτα ανεξάρτητος από κομματικές διεργασίες. Πολιτικό πρόσημο έχω κι εγώ, όπως έχει ο κάθε πολίτης. Είναι γνωστό της πάση ότι το πολιτικό μου πρόσημο είναι δεξιό. Από εκεί και έπειτα όμως, οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν αυτό το ψηφοδέλτιο προέρχονται από όλους τους χώρους, είναι ανοιχτά μυαλά, νέοι άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει η αυτοπροβολή, δεν επαναπαύονται στην αναγνωρισιμότητά τους και κυρίως δεν είναι συστημικοί εντός και εκτός εισαγωγικών. Πρόσωπα καταξιωμένα στην τοπική κοινωνία. Συγκροτήσαμε έτσι ένα μέτωπο ευρύ κοινωνικό και δυνάμεων πολιτικών που πραγματικά θέλουν αλλαγές. Θέλουμε να συγκρουστούμε με το πολιτικό κατεστημένο, να στηρίξουμε την καινοτομία, την ανάπτυξη και να αναδείξουμε την ταυτότητα και τις αξίες του τόπου μας. Είμαστε αποστασιοποιημένοι από τις παροχημένες πλέον τακτικές των κομμάτων. Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας έχει βάλει το αποτύπωμά της σε όλους τους δήμους, έτσι και στο δικό μας. Όμως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κατάσταση ως δικαιολογία για όλα τα ζητήματα, για όλα τα προβλήματα. Δεν πρέπει να είμαστε μόνο διαχειριστές των ζητημάτων. Πρέπει να ακούμε τα προβλήματα και να προτείνουμε λύσεις. Άραγε είναι τόσο δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ότι όταν μια τοπική αγορά έχει στην κυριολεξία γονατίσει, δεν μπορείς να απαιτείς, παραδείγματος χάρη, για να αναφέρω ένα παράδειγμα, από τους επαγγελματίες της πόλης, που ουσιαστικά είναι η κινητήριος δύναμη της πόλης, και θα επιμείνω σε αυτό, επιτέλους πρέπει να κοιτάξουμε τους επαγγελματίες αυτής της πόλης που είναι η βιτρίνα του τόπου μας. Δεν μπορείς να τους έχεις λοιπόν τόσο υψηλά δημοτικά τέλη ή να τους έχεις προσκόμματα στη λειτουργία τους. Είμαστε εδώ με συνέστηση των δυσκολιών, των μεγάλων ευθυνών και με ισχυρή θέληση και αποφασιστικότητα. Για τα επόμενα χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ένα καινούριο ρόλο. Θα κληθεί να ανταπεξέλθει μόνη της ως φορέας στις ανάγκες της.
στο κάτω-κάτω της γραφής, σε αυτήν εδώ την πόλη, πρέπει να αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες τι ζητάμε, ποιο πρέπει να είναι το μέλλον της και να συναποφασίσουμε όλοι μαζί. Λόγω λοιπόν αυτής της συναπόφασης και εφόσον πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί, σας ανακοινώνω ότι η ονομασία του Σλιανού μας θα είναι Πόλη Ενωμένη. Σας ευχαριστώ πολύ.